Βρισκόμαστε μαζί με τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου για να δούμε, να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε το ζήτημα των ημερών. Τι γίνεται με τα εμβόλια? Υπάρχουν αρκετά εμβόλια για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν λάθη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κράτη, κάποια κράτη τουλάχιστον, ενήργησαν μόνα τους. Υπάρχει καθυστέρηση ακόμη και στην έγκριση των εμβολίων. Κύριε Τέλογλου, να σας καλημερίσω. Σας ευχαριστώ καλημέρα, πολύ που είσαστε σε αυτό το podcast, σε αυτή τη νέα σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα. Τελικά έγιναν λάθη, παίρνουμε λιγότερα εμβόλια και αυτό θα προκαλέσει μία σειρά από προβλήματα σε όλες τις χώρες μέλη? Καταρχήν να πούμε ότι τουλάχιστον αυτά τα πρώτα εμβόλια που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της Pfizer-BioNTech και της Moderna, είναι από τα εμβόλια που έχουν εφευρεθεί πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό και επιστημονικό επίτευγμα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε εν ώψη της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όταν λείπαν τα μέσα ατομικής προστασίας σε πολλές χώρες, θυμάστε την Ιταλική περίπτωση, να ενεργήσει από κοινού και να προχωρήσει, αφού 4 χώρες πήραν την πρωτοβουλία για το εμβόλιο, να γίνει αυτό μια ευρωπαϊκή πολιτική και να προχωρήσει διαπραγματεύσεις με τους υποψήφους παραγωγούς των εμβολίων. Εκεί ακολουθήθηκε λοιπόν μια κλασικά ευρωπαϊκή πολιτική να μοιραστεί η πίτα, ας το πούμε έτσι, σε ισότιμα κομμάτια, χοντρικά ισότιμα, τα οποία έδιναν επίσης και την ικανοποίηση στις μεγάλες χώρες της Ένωσης, στις μεγάλες φαρμακευτικές της δυνάμεις, που σε εκείνη τη φάση ήταν η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν ακόμα τότε στην Ένωση, ότι θα έχουν οι μεγάλες τους εταιρείες πρόσβαση σε αυτή την ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης υπήρχε και μια δικαιολογία τότε, ότι κανένας δεν ήξερε ποιος θα κάνει την κούρσα αυτή των εμβολίων, και ένα παιχνίδι ακόμα που παίχτηκε, το λέω με την καλή έννοια, ήταν οι νέοι εναντίον των παλιών, δηλαδή παλιές τεχνολογίες εμβολίων εναντίον των καινούριων. Τελικά η κούρσα έγινε από τους καινούριους, δηλαδή από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, αυτές κόψαν πρώτες το νήμα, ενώ βλέπουμε ότι οι παλιές έχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες, όπως η Sanofi στη Γαλλία που πάει πάρα πολύ αργά, ή οι εταιρείες, η AstraZeneca και η Johnson, που πάνε πιο αργά από ότι η Moderna και η BioNTech Pfizer που πήραν πρώτη στην άδεια. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα εμβόλια των δύο εταιριών που εγκρίθηκαν να μην φτάνουν για να καλύψουν την προσδοκία που είχε δημιουργήσει η πολιτική. Η πολιτική δηλαδή είχε ένα αφήγημα σε όλη την Ευρώπη ότι θα επανέλθουν οι οικονομίες μας σε αυτό που ξέραμε πριν όταν αρχίσει ο εμβολιασμός. Αυτό όμως το αφήγημα ήταν ένα ημιτελές αφήγημα. Ήταν, ας πούμε, καλλιέργεια προσδοκιών στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η πολιτική. Και δεν μπορούσε, όχι διότι δεν είχε συμφωνήσει αρκετά εμβόλια, με τις συμφωνίες των εμβολίων από μόνες τους δεν εμβολιάζεται ο κόσμος, αλλά διότι δεν ήταν έτοιμη παραγωγικά η υποδομή των εταιριών που παίρναν τις εγκρίσεις να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα και αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί σήμερα η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν δεν έκανε κάποιο λάθος, ενήργησε με βάση τα δεδομένα που είχε, κανείς δεν γνώριζε ποια εταιρεία θα καταφέρει να έχει πρώτη το εμβόλιο και το πρόβλημα δημιουργείται τώρα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που θα ξεπεραστεί ή απλά θα πρέπει να περιμένουμε την έγκριση και άλλων εμβολίων, άλλων εταιριών για να υπάρξει ο κατάλληλος αριθμός για να εμβολιαστεί ο κόσμος? Θα διαφωνήσω ελαφρά μαζί της αν στο έκανε κάτι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι έκανε ένα λάθος. Το λάθος είναι ότι μια έκτακτη κατάσταση χρειάζεται και έκτακτη διαχείριση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε αυτή την κρίση περίπου όπως θα αντιμετώπιζε την έγκριση ενός άλλου σκευάσματος. Και το λέω αυτό διότι ναι μεν πήρε το έκτακτο authorization, την έκτακτη έγκριση, το πρώτο και το δεύτερο εμβόλιο πήραν την έκτακτη έγκριση, αλλά αυτό έγινε μετά από πιέσεις των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα της γερμανικής κυβέρνησης, που πρώτη βρέθηκε στην πολύ δύσκολη θέση να μην μπορεί να εξηγήσει στο εκλογικό της σώμα γιατί πλήρωσε συνολικά 800 εκατομμύρια στις εταιρείες παραγωγής των εμβολίων, 400 από αυτά στην BioNTech και άλλα 350 στην CureVac, και το εμβόλιο δεν έφτανε για τους Γερμανούς
τις ομάδες τουλάχιστον που είχαν προτεραιοποιηθεί για να το κάνουν στην πρώτη φάση. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα στη Γερμανία. Η Γερμανία άρχισε να πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Van der Leyen. Εξάλλου η κυρία Van der Leyen είναι μέλος του γερμανικού πολιτικού προσωπικού, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά της άρχισε να πιέζει τον αίμα για να πάει πιο γρήγορα. Εν όψει μάλιστα και του γεγονότος ότι ο ΜΗΡΑ, δηλαδή ο αντίστοιχος βρετανικός οργανισμός, είχε εγκρίνει αυτά τα εμβόλια σε προγενέστερο χρονικό στάδιο. Συνεπώς, ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Ένα πρόβλημα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη σκληρή διαπραγμάτευση, γιατί είναι σκληρή διαπραγμάτευση, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται το πράγμα στα μέσα ενημέρωσης, οι ρυθμοί που ακολουθήθηκαν ήταν ρυθμοί τέτοιοι που δεν είχαν σχέση με τον ρυθμό που εξελισσόταν η πραγματική κατάσταση εκεί έξω, δηλαδή στο μέτωπο της πανδημίας. Ενεργούσαν δηλαδή πάλι, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν να το κάνουν οι Βρυξέλλες, με ρυθμούς δημοσίου. Ναι, γιατί μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορεί να το κατανοήσει κανείς διαφορετικά όταν βλέπαμε τι γίνεται, όταν βλέπουμε τους θανάτους, για ποιο λόγο ο αίμα δεν συνεδριάζει και δεν αποφασίζει γρήγορα να εγκρίνει τα εμβόλια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και το δεύτερο είναι ότι, για παράδειγμα, χθες είχα μια επαφή σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε με τον αντίστοιχο υπεύθυνο του Ισραηλινού Υπουργείου Υγείας. Το Ισραήλ έχει εμβολιάσει μέχρι τώρα 2 εκατομμύρια ανθρώπους και 100.000 έχουν κάνει τη δεύτερη δόση. Εκεί λοιπόν στο Ισραήλ αποφασίστηκε να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος, ο οποίος ήταν ότι το Ισραήλ συμφώνησε, αν και έκανε συμφωνία σχεδόν στο χρόνο που έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εταιρεία του πρώτου εμβολίου, δηλαδή με τη Pfizer-BioNTech, με τη Moderna είχε προχωρήσει πιο πολύ τις συζητήσεις του το Ισραήλ, συμφώνησε λοιπόν ότι θα διαθέσει όλα τα στοιχεία από την εμβολιαστική καμπάνια στην εταιρεία και σε αντάλλαγμα με αυτό και με μια υψηλότερη τιμή που έδωσε για την αγορά του εμβολίου, πήρε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων. Και εξήγησε ο κύριος Σαλμόν, ο υπεύθυνος του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ χθες, ότι ναι, μεν δώσαμε περισσότερα λεφτά και κάναμε παραχωρήσεις στη φαρμακευτική εταιρεία, όμως πιστεύουμε ότι από το χρόνο που θα ανοίξει η οικονομία μας, το κέρδος τελικά για την Ισραηλινή κοινωνία θα είναι μεγαλύτερο. Αυτό θα μπορούσε, μας είπατε νωρίτερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν έκανε πάρα πολύ σκληρά παζάρια για να μπορέσει να πετύχει μια καλύτερη τιμή για το εμβόλιο. Εκτιμάτε εσείς ότι αν είχε ακολουθηθεί η τακτική του Ισραήλ θα είχαμε μπορέσει να πάρουμε περισσότερα και θα είχαμε και μια διαφορετική τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορούσε να εμβολιαστεί πιο γρήγορα ο κόσμος, ή το παράδειγμα του Ισραήλ οφείλεται και στο γεγονός ότι το Ισραήλ και εξαιτίας της θέσης του στη Μέση Ανατολή έχει ένα σύστημα πολύ καλά οργανωμένο για να εμβολιάζονται πιο γρήγορα οι πολίτες? Καταρχήν, το Ισραήλ είναι ένα κράτος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27. Ένα από τα αγαπημένα επιχειρήματα του κυρίου Μαργαρίτη Σκινά και της Κομισιόν είναι ότι το χαρτοφυλάκιο της Κομισιόν για τα εμβόλια ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ υπάρχει ένα επιχείρημα. Και γιατί δεν ήταν παραπάνω? Δηλαδή, φοβήθηκε τα έξοδα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την αγορά των εμβολίων? Αφού αυτά τα εμβόλια είναι μια επένδυση στο άνοιγμα της οικονομίας. Δηλαδή, είναι αστείο να λέμε ότι θα ξοδέψουμε 1-2 δισεκατομμύρια σαν Ευρώπη παραπάνω για να πάρουμε περισσότερα εμβόλια, ή και 5 δισεκατομμύρια παραπάνω για να πάρουμε περισσότερα εμβόλια, όταν η ελληνική οικονομία, που είναι το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, χάνει 3 δισεκατομμύρια το μήνα στο lockdown. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιους λογαριασμούς, φυσικά υπάρχει ένα ζήτημα τι μέσα χρησιμοποιείς για να ανοίξει γρηγορότερα την οικονομία σου. Εκεί λοιπόν ήταν λίγο μίζερη η αντιμετώπιση της Ευρώπης. Τώρα, κύριε Τέλογλου, από εδώ και πέρα είδαμε ότι υπήρξαν και πληροφορίες, ο Κύπριος Πρόεδρος το επιβεβαίωσε κιόλας, ότι χώρες όπως η Κύπρος αλλά ενδεχομένως και η Γερμανία, αυτό θέλω να ρωτήσω, αν προσπάθησαν να κάνουν δικές τους αγορές, εθνικές αγορές των εμβολίων. Ισχύει αυτό? Προσπάθησαν μεμονωμένα χώρες να αγοράσουν εμβόλια απευθείας από τη Pfizer-BioNTech ή από τη Moderna ή και από την AstraZeneca? Καταρχήν να πούμε το εξής. Δεν είναι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια μοίρα, παρόλο που η πολιτική της κοινής αγοράς των εμβολίων είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα μπρος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μία παγίδευση σε μία ρητορική, το ότι αυτό το βήμα κρύβει λίγο το γενικότερο πλαίσιο υπό το οποίο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
Η πολιτική υγείας είναι ακόμα ένα ζήτημα που είναι στα χέρια των κρατών μελών της Ένωσης. Είναι δικαίωμά τους δηλαδή να παίρνουν επικουρικά μέτρα στα μέτρα που παίρνει η Ένωση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και θα ήταν λάθος να είναι και διαφορετικά. Τώρα, η Γερμανία συνολικά χρηματοδότησε το εμβόλιο με 800 εκατομμύρια. Πίσω από αυτές τις χρηματοδοτήσεις, προφανώς υπάρχει και το δικαίωμα του χρηματοδότη να ζητήσει μια ειδική αντιμετώπιση από τις εταιρείες που παράγουν το εμβόλιο να πάρουν την άδεια. Και υπάρχουν τέτοιες ρήτρες στα συμβόλαια, τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Προχθές το συμβόλαιο της Γκούρεβακ παρουσιάστηκε στους ευρωβουλευτές. Τα σημεία αυτά είναι μαυρισμένα. Δηλαδή, είναι το πρώτο συμβόλαιο που αναγκάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στη δημοσιότητα. Τα σημεία αυτά, όπως και τα σημεία των τιμών, είναι μαυρισμένα. Νομίζω ότι οι εταιρείες έχουν ένα συμφέρον, αυτό το αρμπιτράζ που κάνουν στα πολύ ακριβά φάρμακα και στα εμβόλια από χώρα σε χώρα, να μην σπάσει με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Και πρέπει να το βλέπουμε και αυτό, όταν λέμε για το τι κάνει η μία ή η άλλη χώρα. Οι χώρες όμως, από την πολιτική πίεση που έχουν και από τα μέσα που έχουν χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη του εμβολίου, θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους να καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες τους με εθνικές συμφωνίες. Το γερμανικό επιχείρημα είναι ότι αυτά τα επιπλέον εμβόλια που θα πάρουμε εμείς, αφού αναγκάστηκε η Γερμανία να παραδεχθεί ότι θα πάρει 30 εκατομμύρια δόσεις παραπάνω από την εθνική συμφωνία, είναι δόσεις τις οποίες θα πάρουμε αφού πρώτα καλυφθούν οι ανάγκες των κρατών μελών με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει. Με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει, που δεν καλύπτει το 100% των αναγκών. Αφού λοιπόν γίνει αυτό παραγωγικά, τότε η Γερμανία θα πάρει τις επιπλέον δόσεις της. Και από ό,τι ξέρω, δεν είναι μόνο η Γερμανία, αλλά και η Ιταλία και η Δανία και η Γαλλία, οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν επιπλέον δόσεις για να καλύψουν τις ανάγκες του εμβολιασμού. Κύριε Τελόγλου, βλέπουμε ότι ακόμη και στη Γερμανία, που είναι μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη χώρα, ότι υπάρχει και η Γαλλία ακόμη χειρότερα βλέπουμε, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον εμβολιασμό. Αυτό οφείλεται στην δυσκολία μεταφοράς του εμβολίου, τουλάχιστον της Pfizer BioNTech, που πρέπει να συντηρείται στους μείον 70 βαθμούς, είναι δύσκολη μεταφορά του, ή δεν υπάρχει και η τεχνογνωσία για να γίνουν τόσο γρήγορα μαζικοί εμβολιασμοί? Το πρώτο πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα του εμβολίου. Να σας απαντήσω με τα ελληνικά νούμερα όπως τα πήρα πριν από λίγο. Στις 11 πρώτου είχαν παραδοθεί στην Ελλάδα 175.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer-BioNTech. Αυτό κάντε το δια δύο, διότι η πολιτική που έχουμε συμφωνήσει στην Ευρώπη ακόμα είναι ότι θα δεσμεύουμε τη δεύτερη δόση για αυτόν που κάνει την πρώτη. Για να γίνεται μέσα σε αυτές τις 3 εβδομάδες, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ότι θα αποσυνδέσουμε τις δύο δόσεις, όπως ας πούμε η συζήτηση που γίνεται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η πολιτική που φαίνεται ότι θα ακολουθήσει η διοίκηση Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε συμφωνήσει ότι για κάθε ένα, και στο Ισραήλ το έχουν συμφωνήσει αυτό, ότι για κάθε ένα που θα κάνει την πρώτη δόση θα δεσμεύουμε και τη δεύτερη. Άρα, χθες είχαμε 70.000 ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, έχουμε δεσμεύσει 140.000 δόσεις από τις 175. Όπως βλέπετε, δεν μένουν και πολλά υπόλοιπα. Και αν πάρουμε υπόψη και την πρώτη παράδοση της Moderna που έγινε, μπορούμε να εμβολιάσουμε αυτή τη στιγμή λίγο πάνω από 100.000 ανθρώπους. Άρα, έχοντας εμβολιάσει 70.000 ανθρώπους, βλέπουμε ότι τα περιθώριά μας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, κοντά σε αυτά, πρέπει να προσθέσουμε και ορισμένα άλλα πράγματα, γιατί ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, η Pfizer-BioNTech είπε ότι μπορεί να βγει μία έκτη δόση από το μπουκαλάκι του εμβολίου της που χρησιμοποιείται τώρα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου αλλού γίνεται το εμβόλιο. Αυτή η έκτη δόση προϋποθέτει μια ειδική σύριγγα που δεν αφήνει το λεγόμενο loaded space. Δηλαδή δεν αφήνει να μείνει υγρό μέσα στη σύριγγα. Τέτοιες σύριγγες, από ό,τι ξέρω, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετές και τώρα έχουν παραγγελθεί με σκοπό να παραδοθούν. Αυτά ήταν πράγματα που πιθανά πριν να μην τα ξέραμε ή να μην τα είχαμε υπολογίσει, καθότι η αρχική αδειοδότηση αφορούσε 5 δόσεις από τη συσκευασία της Pfizer. Ένα λοιπόν πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Γερμανία. Δηλαδή, έχει λιγότερα εμβόλια διαθέσιμα από όσα θα μπορούσαν να απορροφήσουν αυτά τα τεράστια εμβολιαστικά κέντρα που τα είδα, τα οποία είναι σαν εργοστάσια σε πολλές περιοχές, για την κάλυψη ολόκληρου του πληθυσμού. Αυτό το capacity, αυτή τη δυνατότητα και τη διαθεσιμότητα εμβολίου, θα την έχει η Ευρώπη συνολικά μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου. Και η δυσκολία της είναι ότι πρέπει να διαχειριστεί το τρίτο κύμα του κορονοϊού, με τις αρρώστιες του αναπνευστικού
που συνήθως εσκύπνουν σε αυτή την περίοδο, χοντρικά μέχρι το τέλος Μαρτίου, δηλαδή μέχρι την περίοδο που δεν θα έχει αρκετά εμβόλια. Άρα όλη η Ευρώπη περιμένει τα εμβόλια για να φτάσουν σχεδόν για ολόκληρο τον πληθυσμό ή, εν πάση περιπτώσει, τόσο ώστε να αποκτηθεί η περίφημη αυτή ανοσία. Τέλος Μαρτίου, μας λέτε. Ναι, έτσι είναι. Ακόμη και αν δοθεί αδειοδότηση, φανταζόμαστε η AstraZeneca θα πάρει την άδεια από τον ΕΜΑ και ακόμη και αν μπει στο παιχνίδι και η Johnson & Johnson. Καταρχήν, η AstraZeneca έχει κάνει ήδη αίτηση για να πάρει αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στις αρχές Φεβρουαρίου. Προφανώς, μεταξύ αδειοδοτήσεως και παραδόσεως της πρώτης παρτίδας των εμβολίων θα μεσολαβήσει κάποιος χρόνος και οι πρώτες παραδόσεις θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι ήταν των προηγουμένων εμβολίων, αλλά όχι τόσο μεγάλες. Επίσης, πάρτε υπόψη σας ότι για ένα διάστημα, ακόμα και μετά τον Μάρτιο, θα συνεχίζουμε να καλυπτόμαστε από αυτό το εμβόλιο που χρειάζεται τη βαθιά κατάψυξη. Άρα, χρειάζεται, ας το πούμε έτσι, μια υποδομή. Βεβαίως, θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα, διότι τα νέα εμβόλια, εάν πάρει άδεια η AstraZeneca και η Johnson & Johnson, θα μπορούν να γίνουν και από το φαρμακοποιό της γειτονιάς ή από τον οικογενειακό μας γιατρό. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι καθώς θα μπαίνουμε στο καλοκαίρι και θα υποχωρεί η πανδημία και θα μετακινούμαστε επίσης και σε νεότερες ομάδες πληθυσμού που δεν είναι τόσο ευάλωτες στον κορονοϊό, ο πληθυσμός θα χρειαστεί ένα νέο κύμα πληροφόρησης και δημόσιας καμπάνιας πειθούς για να εμβολιαστεί. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος όταν έχουμε τα εμβόλια να μην έχουμε αρκετούς πρόθυμους όσους έχουμε σήμερα. Αυτό το έχουμε ξαναδεί και σε παλιότερες καμπάνιες, όπως της γρίπης, για παράδειγμα. Συνεπώς, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα πάρει υπόψη της πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι η εμβολιαστική καμπάνια, όταν θα μπούμε στα καινούργια εμβόλια, που θα μοιάζουν πιο πολύ με τα παλιά, θα μετακινηθεί από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα σε χώρες όπως η Ελλάδα ή τουλάχιστον θα αμβλυνθεί. Κύριε Τελόγλου, θέλω να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που μας είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι θα δεσμεύει και τις δύο δόσεις. Είδαμε την ανακοίνωση της Pfizer πρόσφατα που είπε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα του εμβολίου αν ξεπεραστούν αυτές οι 3-4 εβδομάδες όσα έχει δώσει η Pfizer. Το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον προχωράει, όπως μας είπατε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το να υπάρξει αποδέσμευση. Εδώ πού βρίσκεται η αλήθεια ή την ξέρουμε την αλήθεια? Δεν είμαι ειδικός επιστήμονας να σας απαντήσω. Εγώ βλέπω αυτά που γράφουν οι δύο πλευρές. Το Market Authorization του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων λέει σαφώς ότι η έγκριση έχει δοθεί για να υπάρχει συγκεκριμένη απόσταση των 3 εβδομάδων έως 28 ημερών ανάμεσα στις δύο δόσεις. Όμως υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή που τα συστήματα υγείας τους καταραίουν. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα από την Καλιφόρνια, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα από την νότιο-ανατολική περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας, όπου οι πληρότητες των νοσοκομείων έχουν φτάσει στο 120%. Εκεί λοιπόν αυτοί που κάνουν πολιτική είναι μπροστά σε ένα δίλημα. Να δώσω μία πιο περιορισμένη ανοσία ώστε να αποφύγω τη βαριά νόσηση, τη βαριά ασθένεια, ή να πάω και να κάνω αυτό που μου δίνει η άδεια, που μου επιτάσσει η άδεια, έτσι όπως έχει δοθεί από το ρυθμιστικό οργανισμό. Δηλαδή, με απλά λόγια, να γλιτώσω μερικές χιλιάδες ζωών ή να πάω να εφαρμόσω την άδεια όπως έχει δοθεί από το μηχανισμό της έγκρισης. Το δίλημα δεν είναι πάρα πολύ απλό και πρέπει να ομολογήσουμε ότι και εμείς, αν είμαστε στη θέση αυτού των ανθρώπων, θα δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Εν όψη του γεγονότος του πώς εξελίσσεται το επιδημικό κύμα σε αυτές τις δύο περιοχές του κόσμου, δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών ιδιαίτερα, η πολιτική αυτή μοιάζει να είναι με βάση την κοινή λογική ως ενδεδειγμένη. Οι εγκριτικές αρχές όμως και η παραγωγή λένε: προσέξτε, παιδιά, γιατί δεν έχετε πάρει άδεια για αυτό το πράγμα και δεν έχουμε ακόμα μελέτες για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα στο διάστημα που θέλετε εσείς να το εφαρμόσετε. Κύριε Τελόγλου,
στις υπόλοιπες χώρες παρακολουθούμε, είδαμε και στην Γαλλία, ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται τώρα από τις 6 το απόγευμα, που θα υπάρχει απόλυτη απαγόρευση. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται μια συζήτηση, επιδημιολογικά τα πηγαίνουμε καλύτερα, να ανοίξει κάπως η οικονομία. Παρακολουθώντας εσείς το ρεπορτάζ των εμβολίων, των οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτίμησή σας είναι ότι θα παραμείνουμε σε μια μορφή lockdown ως Ευρωπαϊκή Ένωση πια μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού? Αυτό κανείς δεν το ξέρει σήμερα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι οικονομίες οι ευρωπαϊκές έχουν στα χέρια τους τώρα ένα εργαλείο που δεν το είχαν πέρσι, που είναι το εμβόλιο. Έχουν όμως ένα επιδημικό κύμα που είναι ισχυρότερο από το επιδημικό κύμα της πρώτης φάσης, και επίσης έχουν και ένα πληθυσμό λιγότερο πρόθυμο να εφαρμόσει τα μέτρα περιορισμού. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ήμουνα στη Γερμανία τον περασμένο μήνα και μπορώ να σας πω ότι τα μέτρα περιορισμού, τα περιοριστικά μέτρα, εφαρμόζονται εξίσου λίγο όσο και στην Ελλάδα. Από τον πληθυσμό εννοώ. Τα περιθώρια των πολιτικών ηγεσιών να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό δρόμο από χώρα σε χώρα είναι περιορισμένα. Η καγκελάριος Μέρκελ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρευσαν χθες, παραμονή του συνεδρίου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Γερμανία, που θα αποφασίσει για το διαδοχό της, θα γίνει ψηφιακά αυτό το συνεδρίο, αρχίζει σήμερα, είπε στους συνεργάτες της ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει κλείσιμο των γερμανικών συνόρων και απαγόρευση των συγκοινωνιών από πόλη σε πόλη στη Γερμανία. Αυτό είναι κάτι που δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην ιστορία της χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προφανώς λοιπόν αυτό που εξετάζεται στη μεγαλύτερη χώρα της υπηρετικής Ευρώπης είναι ένα ακόμα σκληρότερο lockdown. Στη Γαλλία είπατε κι εσείς ότι αυτό το σκληρότερο lockdown εφαρμόζεται ήδη και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί η Γαλλία είναι η χώρα ίσως που εμβολιάζεται με τους πιο αργούς ρυθμούς και έχει τους περισσότερους σκεπτικιστές στο ζήτημα των εμβολιασμών. Συνεπώς δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι από το άνοιξε-κλείσε μέχρι το τέλος του χειμώνα, το οποίο πιστεύω ότι θα χαλαρώνει όσο μεγαλώνει ο αριθμός του πληθυσμού που εμβολιάζεται και βελτιώνει το καιρός και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Στη Γερμανία υπάρχει συζήτηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτή την πρόταση που έκανε και η Ελλάδα, αλλά που συζητείται και πολύ έντονα, να επιτραπούν τα ταξίδια, δηλαδή στους ανθρώπους που θα έχουν ένα πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι έχουν εμβολιαστεί. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει το εμβόλιο έχει μια μεγαλύτερη ευκολία να κινηθεί από έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Όμως οι οικονομίες θα πρέπει να διαχειριστούν ανθρώπους ταυτόχρονα που έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή, στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτή η συζήτηση υπάρχει, αλλά επίσης υπάρχει και η συζήτηση ότι η πολιτική δεν δέχεται αυτή τη διάκριση. Και δεν μπορεί να τη δεχτεί από τη στιγμή που δεν μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβαση του πληθυσμού που θέλει να εμβολιαστεί στο εμβόλιο. Δηλαδή, όσο δεν υπάρχουν αρκετά εμβόλια για εκείνους που θέλουν να εμβολιαστούν, πώς θα γίνει η εφαρμογή αυτής της διάκρισης? Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Συνεπώς, υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό το ζήτημα. Και ένας από τους λόγους που προχωράει γρήγορα εμβολιασμός στο Ισραήλ είναι ότι δεν θα μπορείς να επισκέπτεσαι δημόσιες εκδηλώσεις στο Ισραήλ χωρίς να έχεις εμβολιαστεί. Δηλαδή, θα μπορείς να πας στον κινηματογράφο αν είσαι εμβολιασμένος. Θα μπορείς να πας σε μια συγκέντρωση κοινωνική που θα πάρουν μέρος περισσότεροι άνθρωποι αν είσαι εμβολιασμένος. Κάποια τέτοια κίνητρα είναι σημαντικά. Θα μπορείς να μπει στο αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας αν είσαι εμβολιασμένος. Αυτά φυσικά θα αυξήσουν τον αριθμό των εμβολιασμένων. Όταν όμως έρθει η ώρα να προσφύγει κάποιος στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας ζητώντας να κηρυχθεί αυτή η διάταξη ως αντισυνταγματική, δεν είμαι σίγουρος ακόμα τι θα αποφασίσει αυτό το ανώτατο δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τέλογλου, για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ.